9:20 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στο χώρο στη Νέα Παραλία, όπου έχει ελιμενιστεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου το βέλος. Αποδίδονται οι τιμές από τον αρχιπλοίαρχο και τα στελέχη του ιστορικού πλοίου και ακολουθεί η ξενάγηση στο εσωτερικό του. Εδώ είναι το σήμα που ο παπάς έστειλε στον Αντωνικό Διοικητή που ήταν και Τούρκος και του λέει τους λόγους που αποχωρεί από την άσκηση. Και εδώ είναι μια επιστολή που έστειλε στο Μακάριο και του λέει ότι εγώ και οι 30 που είμαστε έξω ερχόμαστε θελοντικά. Είναι τα ραντάρ για εντοπισμό πλοίων επιφανείας μέχρι 120 χιλιόμετρα, ραντάρ από πίσω για αεροπλάνα μέχρι 200 χιλιόμετρα, συσκευή εντοπισμού υποβρυχίων στο βάθος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε ακόμη και για τα αποκόμματα του τύπου που αναφέρουν την αποστασία του πληρώματος του βέλους στη διάρκεια της Χούντας, που έγινε σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα. Στη στάση αυτή του πληρώματος του βέλους αναφέρθηκε στη δήλωσή του ο κ. Παυλόπουλος, μεταξύ άλλων, επισημένοντας ότι αντανακλούσε το φρόνημα της πλειονότητας των ενόπλων δυνάμεων. Το βέλος, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μέσα από το κίνημα του ναυτικού, αποδεικνύει κάτι το οποίο γνωρίζουμε και ισχύει στο διηνεκές. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι αφοσιωμένες στη δημοκρατία, υπερασπίζονται τη δημοκρατία. Μαζί με το λαό, το έθνος, την πατρίδα, υπερασπίζονται τους δημοκρατικούς θεσμούς. Εκείνες οι παρεκβάσεις του παρελθόντος, και ιδίως κατά την 7χρονη δικτατορία, δεν είναι παρά διαλύματα επίορκων αξιωματικών που σε καμία περίπτωση δεν εξέφρασαν την πλειοψηφία των ενόπλων δυνάμεων. Και σήμερα, τούτη την ώρα, που οι ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό μας ναυτικό, όχι απλώς στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, αλλά υπερασπίζονται την πατρίδα, το λαό μας και το έθνος μας στον ύψιστο βαθμό, είμαστε ευγνώμονες για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο αρχιπλοίαρχος χάρισε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μεταλλική πλακέτα με το έμβλημα του πλοίου. Το βέλος έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 38.000 πολίτες.